Την χτυπά πισόπλατα, τυφλωμένος από τη ζήλια. Τη σκοτώνει με τρόπο άγριο, σκληρό και απάνθρωπο. Κι όμως τα μόνα λόγια που άρθρωσε στην ανακρίτρια ο ψυχρός και αμετανόητος δολοφόνος της Κυριακής ήταν τα εξής. Δεν θυμάμαι τι έχει γίνει. Σήμερα έμαθα ότι έκανα κακό στην Κυριακή. Κατά τη σύλληψή του, όταν τον μετέφεραν στο νοσοκομείο γεννήματάς και τον ρώτησαν γιατί το έκανε, είπε ότι την ήθελε μόνο δική του. Την Πέμπτη μπροστά στον ανακριτή άλλαξε στάση. Ξαφνικά δεν θυμόταν τι είχε κάνει. Χειριστικός εμφανίστηκε μπροστά στους δικαστικούς λειτουργούς, με τραύματα στο κεφάλι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το χτυπούσε στον τοίχο όταν του είπαν πως σκότωσε την πρώην σύντροφό του. Σε μια προσπάθεια να ελαφρύνει τη θέση του, επικαλέστηκε μέσω του δικηγόρου του διαγνωσμένα ψυχικά προβλήματα και συνεχείς νοσηλείες σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και κλινικές. Δεν είπε τίποτα άλλο. Κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα και έφυγε από το ανακριτικό γραφείο. Στο υπόμνημά του ζητά να του αναγνωριστεί το ακαταλόγιστο της πράξης του. Αναφέρει ότι έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρία 7 φορές τα τελευταία 10 χρόνια, 4 από αυτές από τον Μάρτιο και τον Αύγουστο του 2023. Ισχυρίζεται πως λόγω της ψυχιατρικής του πάθησης του έχουν συνταγογραφηθεί ισχυρά ψυχοφάρμακα, πως έχει κάνει 2 απόπειρες αυτοκτονίας, ενώ δηλώνει και τοξικοεξαρτημένος. Πρόκειται για ένα ιδεχθές ελλείμμα. Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Δεν υπάρχουν λόγια να πεις στην οικογένεια της Κυριακής. Από την πλευρά του κατηγορουμένου, το μόνο που έγινε ήταν να ζητήσουμε να διαταχθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Δεν είπε τίποτα. Ο 39χρονος δολοφόνος αποφασίστηκε να προφυλακιστεί και να κρατηθεί προσωρινά στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού μέχρι να αποδειχθεί το αληθές των ισχυρισμών του. Για 5 ολόκληρα χρόνια η Κυριακή προσπαθούσε να μην γίνει αντιληπτή η κακοποιητική συμπεριφορά του συντρόφου της. Ακόμα και όταν οι γύρω της καταλάβαιναν ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν δεν είχε χτυπήσει, δεν είχε νοσηλευτεί, δεν είχα μάθει ποτέ για νοσοκομείο. Είχε μείνει εδώ 2 μέρες και μετά ξαναπάλι ήταν με το Θανάση. Λέω όλα καλά, ναι. Ήρθε κι αυτός, ζήτησε συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου, να μου κοπούν τα χέρια. Εγώ όταν τη ρώταγα, είναι όλα καλά. Όλα καλά. Έχει αλλάξει, είναι καλά. Γιατί είπε ότι αν μια φορά το κάνεις, θα το ξανακάνεις, σε παρακαλώ, πρόσεχε πάρα πολύ. Έλεγα, τι κάνει κορυφός, πρέπει να βρεις κάποιον άλλο. Να δουλεύετε μαζί, να έχετε ένα κοινό σκοπό, να έχετε πολλά πράγματα να κάνετε μαζί. Να νοιάζετε ένα για τον άλλον και όχι να τον έχεις μέσα στο σπίτι και να τον ταΐζεις. Γιατί τα πρώτα 4 χρόνια που είχαν σχέση, όλη η δουλειά του ήταν 5 με 6 μήνες. Τα πρώτα 4 χρόνια. Πως αποκάλυψε η θεία της, μπορεί ο δολοφόνος να φρόντιζε να δείχνει ένα αγγελικό πρόσωπο. Αλλά η Κυριακή είχε χάσει το έμβριο που κυοφορούσε από αυτόν μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Και είχε χάσει και ένα μωρό. Από το ξύλο. Και από το βιασμό. Τους βιασμούς. Τα χτυπήματα. Ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι που έκανε την Κυριακή να θέλει να φύγει μακριά από την κακοποιητική σχέση που βίωνε. Εκείνος όμως δεν θα την άφηνε. Δεν είναι πράγματα αυτά που γίνονται. Αν τον είχα στα χέρια μου, τον έκανα κομμάτια, τον κάνω ό,τι έκανε. Αίσθηση προκαλούν και 3 επιστολές του 39χρονου με αποδέχτη την άτυχη γυναίκα πριν την μαχαιρώσει μέχρι θανάτου έξω από το αστυνομικό τμήμα στους Αγίους Αναργύρους. Σε όλους έλεγα, η Κυριακή μου είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί και ας κάνει βλακίες, δεν θα με πονέσει ποτέ. Κι όμως, όλο τον τελευταίο καιρό, όλο με προσβολές με αντιμετωπίζεις. Έδειχνες ότι με συχαίνεσαι, δεν με εκτιμούσες, δεν με ήθελες και εγώ αναρωτιόμουν τι κάνω λάθος. Αυτό μου έδειξε ότι δεν με αγάπησες, ρε Κυριακή. Σε κοιτάω ακόμα εδώ και λέω γιατί μας έκανες έτσι. Δεν μου άξιζε αυτό, μωρό μου. Παρουσιάζει τον εαυτό του σαν θύμα, που αγαπά αλλά απορρίπτεται, που τα έδωσε όλα αλλά εισέπραξε αχαριστία. Πίστεψα σε αυτά που μου έλεγες. Δεν γίνεται ο ίδιος άνθρωπος που με έκανε να νιώσω τόσο αγάπη, τώρα να με κάνει 1000 κομμάτια. Δεν μπορούσαμε να είμαστε μαζί μια χαρά και με την δουλειά μας. Δεν είχαμε τόσα να κάνουμε και να ζήσουμε. Γιατί φέρθηκες έτσι? Κάποια στιγμή θα συνειδητοποιήσεις τι έχει γίνει. Γράφει πως έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά 28χρονη τα κύρωσε όλα. Ζητά εξηγήσεις, ζηλεύει αιμονικά και επικίνδυνα.
Σου γράφω αυτό το γράμμα γιατί θέλω να ακούσεις χωρίς να μιλάς. Έσβησες την εμπιστοσύνη που σου είχα με αυτό που έκανες. Το έκανες τόσο δύσκολο. Έπειτα, με έπεισες με κλάματα ότι θέλεις να είμαστε μαζί. Σε πίστεψα. Σου είχα πει από την αρχή ότι έχω κάποια προβλήματα ψυχικά και με ναρκωτικές ουσίες. Πρώτη φορά τα έκοψα για να είμαστε μαζί. Δεν άφησες ποτέ τη σχέση σε ηρεμία. Έβγαζες φωτογραφίες. Γιατί όταν βγαίνουμε κοιτάς αλλού? Γιατί μου λες ψέματα? Σου είχα πει τα πάντα για εμένα.